Αυτό το εξαιρετικό γκολ από τον Τζόρντι Λόπεζ διαμορφώνει για τον Όφη το τελικό 4-0 επί του ΑΟ Χανιά στο φιλικό παιχνίδι που έδωσαν οι δύο ομάδες την Τετάρτη το απόγευμα στο Γεντικουλέ. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη που χειροκροτήθηκε θερμά τόσο ο ίδιος όσο και οι ποδοσφαιριστές του από το κοινό του Ηρακλείου παρά το βαρύ σκορ. Στάθηκε πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση χάνοντας αρκετές και μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει. Μάλιστα ο Νίκος Αναστόπουλος εκθίασε την απόδοση του ΑΟ Χανιά κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Τα Χανιά καταρχήν είναι μια πάρα πολύ συμπαθή ομάδα και σε μένα, έτσι. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε πάρα πολύ. Έδειξε μάλλον ότι θα πρωταγωνιστήσει. Και είναι δεσμευτικό αυτό που θα πω, ότι κάθε Δευτέρα επειδή θα δίνουμε παιχνίδια, γιατί ο Όφη είναι μια ομάδα όλης Κρήτης και δεν είναι μόνο του Ηρακλείου, έτσι. Θα πηγαίνουμε λοιπόν να παίζουμε παιχνίδια. Στο επόμενο λοιπόν παιχνίδι που θα παίξουμε, μετά από αγώνα πρωταθλήματος, θα είναι στα Χανιά. Οι πιο μεγάλες ευκαιρίες για τον ΑΟΚ στο παιχνίδι χάθηκαν στο 30 λεπτό με τον Αργυρίου και στο 50 με τον Βεστάκη. Ωστόσο και σε άλλες περιπτώσεις τα Χανιά θα μπορούσαν να τα είχαν καταφέρει απέναντι στον Όφη, ο οποίος τα τιμώρησε για την αστοχία τους. Έτσι στο 24 ο Καμπάντεϊς άνοιξε το σκορ για την ηρακλειώτικη ομάδα, ενώ μέχρι να κλείσει το πρώτο ημίχρονο ο Τζόρντι Λόπεζ στο 43 διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους. Στην επανάληψη ακολούθησαν άλλα δύο γκολ από τον Ουκάρ στο 60 και τον Τζόρντι Λόπεζ και πάλι στο 82. Για μας ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο τεστ για να δούμε που βρισκόμαστε απέναντι σε μια ομάδα που είναι δύο κατηγορίες πάνω από εμάς, η οποία έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα και πιστεύω και εύχομαι ολόψυχα να έχει μια καλή χρονιά με επιτυχίες. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνανε οι ποδοσφαιριστές μου, από την εικόνα που είχαμε κατά διαστήματα και θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό θα μας βοηθήσει και για την επόμενη μέρα να λύσουμε και προβλήματα που παρουσιαστήκανε και να βελτιώσουμε και κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε βελτίωση. Το σκορ δεν μου λέει τίποτα. Θέλουμε ακόμη δουλειά. Έχουμε και άλλα περιθώρια και όταν εννοώ δουλειά θέλουμε δουλειά σε όλους τους τομείς, όπως π.χ. θα έρθουν κάποιες ομάδες στην έδρα μας και θα μας παίξουν κλειστά, οργανωμένα αμυντικά κλπ. Και θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε σε αυτό το κομμάτι, πώς θα μπορέσουμε από την άκρη να τους διασπάσουμε, πώς θα τους πρεσάρουμε και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν τονίζω ότι ακόμη έχουμε περιθώρια, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε ακόμη δουλειά σαν ομάδα. Δηλώσεις στο τέλος του μάτσα έγιναν και από τον Νίκο Μαχλά με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Όφη να αναφέρεται στο ζήτημα των προσφυγών και να ξεκαθαρίζει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Θέλω να σταματήσει πια αυτή η αρνητική ενέργεια ότι ο Όφη χρωστάει σε παίκτες και βέβαια χρωστάει, αλλά εδώ είμαστε για να λύσουμε και να δώσουμε λύσεις και να ξέρετε ότι μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη θα είναι όλες λυμένες οι προσφυγές για όλους τους παίκτες που περάσανε είτε είναι εδώ πέρα, για να τελειώνει πλέον αυτό το πράγμα, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω κάθε φορά σε ραδιόφωνο, σε έντυπα μέσα, ηλεκτρονικά μέσα, ό,τι έχει να κάνει με τις προσφυγές. Όφη δεν είναι προσφυγές, Όφη είναι μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα που παλεύει να ξαναεπανέλθει εκεί πέρα που ανήκει και θα σας παρακαλέσω και θα χρειαστώ τη βοήθειά σας ολονών να στηρίξουμε τη θετική πλευρά της διοίκησης, του κόσμου, των ποδοσφαιριστών, ώστε να ανεβάσουμε εκείνη την ομάδα που πρέπει. Μετά τον ΑΟΧ, ο Όφη θα αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα την άλλη χανιωτική ομάδα που αγωνίζεται στην Τρίτη Εθνική, τον Πλατανιά.